Πλησιάζουν εκλογές. Τα σχολεία ανοίγουνε. Πανελλήνιες. Και κάνει μια αφόρητη ζέστη γάμο τη τύχη μου. Αφόρητη ζέστη. Λοιπόν, όπως όλοι ξέρουμε, πλησιάζουν εκλογές. Και άλλο ένα συμφέρον μας σε αυτό το συγκεκριμένο γεγονός είναι ότι δεν θα κάνουμε σχολείο. Λοιπόν, στο θέμα μας. Ένα διαφημιστικό σπότ του Καμένου. Και Καμένος αυτός, Καμένοι εμείς, πάμε να το σχολιάσουμε. Ωραία, πάμε στο βίντεο. Εσείς, τι πάθατε? Ο μικρός έσπασε το αριστερό του χέρι. Α. Μικρός είναι, θα μάθει. Λοιπόν, βλέπουμε τη γριά κυριούλα, η οποία προσπαθεί να τραβήξει την προσοχή του Καμένου. Και κάνει... Τι, βρε, κάνε κάτι πιο δυνατό για να σε προσέξει ο άνθρωπος. Έλα... Κάτσε αυτό. Ναι, ας σοβαρευτούμε. Το πιο πιθανόν ήταν μια φυσιολογική κυρία να κάνει κάπως έτσι. Αλήτη! Ο μικρός. Έσπασε το αριστερό του χέρι. Α. Έσπασε το αριστερό του χέρι! Έσπασε το αριστερό του χέρι! Απαράδεκτο. Καλά, όλοι ξέρουμε πως το έσπασε το αριστερό του χέρι. Λογικά κάτι θα προσπαθούσε το παιδί. Όλοι σε μικρή ηλικία δοκιμάζαμε διάφορα πράγματα με το αριστερό μας χέρι. Πώς να γράφουμε, πώς να τρώμε, ξέρω εγώ, να δοκιμάσουμε. Εσείς τι νομίζετε? Anyway! Τελικά, δίκιο είχες. Είδες που τα καταφέραμε. Ναι. Το κολλήσαμε. Το κολλήσανε. Τι σκατά ρε παιδιά, Playmobil είναι το παιδί, τι βάζουμε μια κόλλα εκεί πέρα, βάζουμε εκεί πέρα τσιμέντο και το κολλάμε το χέρι. Σκατά ρε μαλάκες. Ανάθεμα αυτό που σκέφτηκε αυτή τη διαφήμιση ρε. Δηλαδή πάπη δείξα το παράθυρο, δεν γίνεται αυτό ρε μαλάκες. Α ναι, sorry, ξέχασα, είμαι στον πρώτο όροφο. Ερώτηση. Παρακαλώ. Και τώρα πώς τα γράφω? Θα σου δείξω πώς θα γράφεις το ίδιο καλά και με το δεξί. Δηλαδή είναι δυνατόν να περνάνε προδιαστροφικό παπαρομονοκολο μηνύματα στα παιδιά? Είναι δυνατόν ρε παιδιά? Και τι θα του μάθεις εσύ ρε με το δεξί χέρι? Και το παίρνεις και με το μέρος στο κοπέλι όταν μεγαλώσει να σε ψηφίζει κιόλας. Άντε γαμίσου δηλαδή. Μαλάκα μάλια στη γλώσσα μου. Λοιπόν, και ξέρετε κάτι, μόλις ανακάλυψα γιατί οι δεξί δεν βρίσκουν ποτέ γκόμενες. Ή δεν χρειάζονται να βρουν γκόμενες. Με το δεξί. Καταλάβετε εσείς οι δεξί, με το δεξί χέρι. Εντάξει τώρα, ευχαριστώ, έλα, εντάξει. Λοιπόν, και ναι παιδιά, είναι η στιγμή που όλοι περιμέναμε. Μαλακίες λέω. Ήρθε μία ράπερ, η οποία θα αντικαταστήσει τη Στικούδη. Ναι, τη Στικούδη! Για ένα χειροκρότημα! Ναι, λοιπόν, δείτε. Δεν γουστάρω πίτσα, φοράω κάτι απλό και φεύγω στο φτερό για το σουβλατζίδικο, το γωνιακό. Βέβαια, μπορούμε να κρίνουμε από αυτή την κοπελιά εδώ πέρα ότι κάθε βράδυ τρώει πίτσα. Το λέει και μόνη της, τι είναι αυτά? Πως είναι τα μηνύματα βλέπω. Πάμε παρακάτω. Όμως την εξώπορτα τον γείτονα τρακάρω και αμέσως μου πετάει. Δεν ανεβαίνεις πάνω. Νάτος ο άντρας ρε, νάτος ο Greek Lover, πετυχαίνει τον κομμενάκι και αμέσως ρε. Να της πει να πάει πάνω. Για να δούμε τι θα απαντήσει εκείνη. Για να δούμε. Τι παίζει για φαΐ? Κοπελιά ρωτάει τι έχει για φαΐ. Για να δω απάντηση από τον τύπο. Τον πάω άγρια αυτόν τον τύπο. Ρε. Τον πάω τρελά. Θέλω να δω τι θα της απαντήσει. Πάμε. Ψήνω κοτοπουλάκι. Στρώσω το τραπέζι και ανεβαίνω σε λιγάκι. Καλείτε πολλές κοπέλες να πάνε στο σπίτι σου για να φάνε. Και κάτι άλλο που πρόσεχες τώρα. Αυτή δεν είπε ότι δεν γουστάρει πίτσα αυτή την βραδιά. Γιατί κατεβαίνει κάτω την ημέρα ακόμα. Φτιάξε άλλο στυλάκι να αυτό ρε πούστη μου. Δείτε τι φοράει ρε μαλάκα για να ρίξει την κόμμενα έλεος.
Ειλικρινά μου θυμίζει από το Toy Story 2. Πώς διάλειτε να λέγανε ρε εσείς. Κοτοπουλάκι. Κικυρικού. Μαλάκες, ένα σας λέω. Αν τον είχα αυτό για γείτονα. Κικυρικού. Κάτσε. Αυτό ήτανε παιδιά. Ελπίζουμε το βίντεο να σας άρεσε. Like, subscribe και comment. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα ρε μάνο, θα πάω στο κρεοπολείο τώρα σε λίγο. Τι θέλεις να πάρω. Στη δώση μπουτάκι. Κοίταξε. Να σου πω. Είμαι ερωτευμένη με το κοτοπουλάκι. Κάραξε τι θες, πες τι προτιμάς. Βρε, κάνε κάτι πιο. Τι έκανες πάλι.